Κυπευτικό. Πάμε να δούμε το μανιτάρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τι γίνεται, πόσο θα κρατιέται, θα κρατηθεί, πού πάει, σε ποιες αγορές. Δώστε μας μια εικόνα, κύριε Μουντάκη, τα τελευταία πόσα χρόνια διατηρείτε αυτή τη μονάδα που έχετε? Περίπου 13 χρόνια περίπου. Α, αρκετά. Είναι από τότε που ξεκίνησε και ήταν της μοδός. Μανιτάρια, σαλιγκάρια εκεί, αν θυμάμαι καλά. Κάπως έτσι. Είχε σπάσει ο αέρας στο θερμοκήπιο με τα κυπευτικά που είχα και είχα να αλλάξω καλλιέργεια. Μάλιστα. Και κατάληξα σε αυτό. Και το κατέληξα σημαίνει ότι το μετανιώσατε? Βέβαια. Δηλαδή. Το μετάνιωσα γιατί με το που ξεκίνησα να το κατασκευάζω, αμέσως τον επόμενο χρόνο έπιασε οικονομική κρίση. Είχα και μια δική μου χρονιά κακή, γιατί μου κάμανε κάποια κακή κατασκευή και το ξανάφτιαξα από την αρχή. Και μετά έπιασε οικονομική κρίση, μετά ο κορονοϊός, και ήρθε και το ενεργειακό τώρα να μας αποτελειώσει. Μάλιστα, το ενεργειακό. Οπότε είναι ενεργοβόρα η εγκατάσταση. Η εγκατάσταση που έχω κάνει εγώ είναι για να παράγει 12 μήνες το χρόνο. Ναι. Που σημαίνει ότι τώρα χρειάζεται σημαίνει και φώτα ότι... για να... δεν ξέρω ότι... Τα φώτα είναι το λιγότερο. Ναι. Έτσι αλλιώς χρειάζονται φώτα. Χαμηλό φωτισμό, αλλά τέλος πάντων χρειάζονται. Αλλά θέλει, έχω ψήξει. Η ψήξη λοιπόν είναι πολύ ενεργοβόρα. Οπότε καταλαβαίνετε, φανταστείτε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες καταναλώνω από 20 μέχρι 25.000 κιλοβατόρες το μήνα. Ναι, ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, δηλαδή οι λογαριασμοί... Έχουμε μια διαφοροποίηση για τους λογαριασμούς, για να δώσετε μας μια εικόνα μεγέθους τώρα. Και αν μπαίνει εκεί αγροτικό ρεύμα... Αγροτικό είναι. Αλλά έχει καταντήσει να το αγροτικό που πληρώνουμε τώρα να είναι περίπου τρεις φορές πάνω από το οικιακό. Εγώ δηλαδή πλήρωσα στο σπίτι μου 0,17-18 και εδώ στο αγροτικό πλήρωσα 0,48 το μήνα αυτό. Το προηγούμενο μήνα 0,78. Το πάρα προηγούμενο μήνα. Αυτό τώρα πώς το... Αυτή η κατάσταση γιατί τώρα... Γιατί υποτίθεται ότι το αγροτικό ρεύμα είναι και πιο κάπως ή δεν... Το μόνο που κάνουν τώρα είναι ότι βγάζουν ένα μεγάλο μέρος από την αύξηση που βάζουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα λογαριασμό του μήνα του προηγούμενου, ένα ενδεικτικό λογαριασμό, που ήταν 0,78. Ο λογαριασμός χοντρά-χοντρά ήρθε 16.000. Ο μήνας. Μάλιστα. Αφαιρέσανε τα 9.000 επιδότηση κράτους, σχεδόν 10, και τελικό ποσό πληρωμής 5.000, 4.860 για την ακρίβεια. Αυτός ο λογαριασμός με νορμάλ συνθήκες θα ήταν περίπου 1.100 ευρώ. Είναι τουλάχιστον περίπου τετραπλασιακό. Είναι από πέρυσι τον Αύγουστο, δηλαδή 15 μήνες πόσο είναι τώρα, μέχρι σήμερα πληρώνομαι από 100% μέχρι 400% τελικό ποσό πληρωμής. Τελικό ποσό πληρωμής. Φανταστείτε, σας λέω, η κιλοβατόρα πριν αυτές τις καταστάσεις ήταν 0,069, ήταν το αγροτικό. Μάλιστα. Και ο προηγούμενος λογαριασμός ήταν 0,78. Δηλαδή 1100% απάνω. 1100% απάνω. Έστω και να μου αφαιρέσει, από τη στιγμή που δεν τα αφαιρεί όλα και δεν με πάει σε αυτό το ποσό, εγώ θα πληρώσω 3, 4, 2, 3, 4, 5 φορές απάνω. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό το κόστος δεν βγαίνει. Προφανώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Έχω πει και το σας το λέω και εσάς, ότι έχει γίνει η ιδέα που έχω εγώ τώρα, που είχα έτσι αλλιώς και έχω, αφεντικό μου, στη δουλειά μου, στην επιχείρησή μου, και εγώ είμαι εργάτης της, χωρίς μεροκάματο. Και έχετε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσετε και το κόστος των υλικών. Ναι, δηλαδή, το κόστος και πέρα, παραγωγής. Έχουμε από 30 έως 100% απάνω σε όλα τα υλικά. Μάλιστα. Για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Μουντάκη,
Πέρα από το, είπαμε, χρειάζεστε ψήξη για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτά τα μανιτάρια, έτσι. Θα σας πω τρία πράγματα για να καταλάβετε. Που είναι καλλιεργητικά, αλλά είναι εύκολο να καταλάβετε. Όχι, δεν νομίζω καταλαβαίνω, γιατί όλοι λίγο πολύ καλλιεργούμε κάτι. Η παραγωγή του μανιταριού χρειάζεται σταθερή περίπου θερμοκρασία χώρου, ατμόσφαιρα δηλαδή, 14-15 βαθμούς. Αλλά ταυτόχρονα θέλει αυτός ο χώρος να ανανεώνεται 7 φορές την ώρα με φρέσκο αέρα. Δηλαδή πρέπει να αδειάζει όλος αυτός, φανταστείτε ένας αέρας σαν μια φούσκα, να το αδειάζουμε, να το ξαναγεμίζουμε 7 φορές. Και αυτός ταυτόχρονα πρέπει να είναι σε 14-15 βαθμούς. Είναι πολύ ενεργό δώρο. Βέβαια, βέβαια, δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει, όχι. Καταλάβατε, και ταυτόχρονα βέβαια θα έχει την υγρασία του κλπ. Αυτοματισμούς και έχω πολλά μηχανήματα ψήξης τα οποία παρόλο που είναι αυτοματοποιημένα και λειτουργούν με το λιγότερο δυνατό κόστος λειτουργίας, παρόλα αυτά το κόστος είναι μεγάλο. Okay. Εάν δεν ήταν όμως αυτή η κατάσταση, φέτος θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη ζήτηση. Έχει ανέβει η ζήτηση, αλλά υπάρχει πια αδυναμία βιωσιμότητας από το ενεργειακό σε όλες τις μορφές του. Ήμουν υποχρεωμένος βάσει της μελέτης που είχα φτιάξει τότε να έχω εργάτη. Από σήμερα, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω εργάτη. Δεν μπορώ να έχω εργάτη, γιατί δεν το πληρώνω. Μάλιστα. Και ό,τι κάνω θα το κάνω μόνος μου, αν το κρατήσω. Τώρα στην περίπτωση αυτή που υπάρχει η συλλογή των μανιταριών που γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αντιστοιχεί και αυτό στο ενεργοβόρο κομμάτι και στα κόστη τα οποία προφανές θα τα αυξάνονται. Εγώ ήθελα να μας πει και τα κόστη, δηλαδή πέρα από όλο αυτό το... Ένα θάλαμος για να σας δώσω να καταλάβετε. Όλα δηλαδή τα κόστη είναι γύρω από εκεί, γύρω από τη ΔΕΗ ας πούμε, κύριε Μουτάκη, είναι και άλλα. Το μεγάλο κόστος είναι αυτό, αν ήταν μόνο τα υπόλοιπα, θα τα ξεπερνούσα. Ξεπέρασα 12-13 χρόνια κρίση. Θα το ξεπερνούσα γι' αυτό. Όμως το κόστος της ΔΕΗ, που για μένα είναι κατά μέσο όρο 2.000 με 2.500 πάνω από το κανονικό το μήνα, είναι ανυπέρβλητο. Δεν πέρα ξεπεραστεί. Η παραγωγή, τι παραγωγή γίνεται ετησίως, έχουμε κάποια εικόνα σε τόνους? Δεν είναι σταθερή η παραγωγή, γιατί εξαρτάται αν θα πάρει κάποιες σημείες, εξαρτάται πολλά πράγματα. Όμως ο χώρος αυτός που έχω εγώ, μπορώ να κάνω παραγωγή το χρόνο γύρω στους 60 τόνους μανιτάρια. Μάλιστα. Είναι λίγο δύσκολο να το φτάσω αυτό, με νορμάλες συνθήκες, δηλαδή χωρίς μεγάλα προβλήματα. Πάμε για 50-60 τόνους μανιτάρια. Μάλιστα. Και να πάμε και στην εμπορία λίγο τώρα. Πού τα πουλάτε αυτά? Και εγώ το 99-95... Τα συσκευάζετε κιόλας, φαντάζομαι. Δηλαδή συσκευασμένα φεύγουν. Έχω και συσκευασμένα σε δισκάκια. Ένα μέρος φεύγει σε αυτά, έτσι. Άλλο ένα μέρος φεύγει σε δίκυλα και άλλο ένα μέρος σε τετράκυλα. Ας το πούμε χήμα. Είναι αυτά. Ωραία, και αυτά τώρα πού πάνε? Φεύγουν ας πούμε σε κάποιες αγορές, σε σούπερ μάρκετ, η απευθείας πώληση? Το 95% τα διαθέτουν στην Κρήτη. Μάλιστα. Το 95% τα διαθέτουν στην Κρήτη, από Χανιά μέχρι εδώ. Αλλά κυρίως προς τη Δυτική Κρήτη, γιατί εκεί καταναλώνουν περισσότερο μανιτάρι. Από ότι εμείς εδώ ανατολικά. Μανιτάρι εννοώ το συγκεκριμένο μανιτάρι. Ναι, περίπου η δυνατότητα από εκεί και πέρα, σε τι τιμή φεύγει από εσάς και σε τι τιμή καταλήγει στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε? Κοιτάξτε, οι τιμές τις έχω αυξήσει κι εγώ, αλλά μην φανταστείτε πολλά πράγματα, ένα 10%, γιατί δεν αντέχει παραπάνω η αγορά. Γιατί έχουμε τους ταραγωγούς που είναι από Βόρεια Ελλάδα, που δεν έχουν τέτοια κόστη παραγωγής που έχουμε εμείς και μπορούν να τα διαθέσουν σε χαμηλότερη τιμή. Περίπου γύρω στο 3.30 είναι χοντρική, περίπου. Ήτανε 3 ευρώ, πήγε στο 3.30,
λόγω αυτής της κατάστασης μπας και αντεπεξέλθουμε. Ναι. Άρα η περισσότερη παραγωγή λοιπόν διοχετεύεται. Αυτή είναι το επιχείρημα χωρίς το ΦΠΑ, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Διοχετεύεται λοιπόν στην Κρήτη το μεγαλύτερο μέρος της. Το 95-97% είναι λίγες φορές σπάνια θα δώσω Αθήνα. Γιατί έχει και έξοδα μεταφράσεις, οπότε χαμηλώνει. Απευθεία σε σούπερ μάρκετ, απευθεία ας πούμε σε εστιατόρια. Σε λαχαναγορά, χοντεμπόρους. Εντάξει. Σε διάφορες. Σε διάφορα. Μανάδικα η Ιερά Πέτρα παίρνει. Η τιμή βέβαια που σας είπα προηγουμένως είναι ενδεικτική, γιατί εξαρτάται τώρα ένας έμπορος που παίρνει ας πούμε το μήνα, ξέρω εγώ, 2 τόνους, 1 τόνο, δεν θα έχει την ίδια τιμή με το ένα μανάβικο που παίρνει 2 κιλά ή 5 κιλά. Είναι κοντά στο νου και γνώση αυτό. Διαφοροποιείται η τιμή σίγουρα τώρα. Όχι πολλά πράγματα. Ναι, 10-15-20 λεπτά δεν διαφοροποιείται. Προφανέστατα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ουσιαστικά καλύπτεται ένα σοβαρό κομμάτι. Η μεγαλύτερη ποσότητα φεύγει στην τιμή που σας είπα. Αυτό βοηθάει και στο ότι μη μεταφερόμενο από Βόρεια Ελλάδα, που προφανέστατα έρχονται από Βόρεια Ελλάδα, αλλά καλύπτουμε και το κομμάτι του κόστους, το οποίο προφανέστατα η μεταφορά από Θεσσαλονίκη, Βόρεια γενικά Ελλάδα, προφανέστατα θα είναι και μεγαλύτερο για να κατέβει εδώ. Δηλαδή ανταγωνιστικό είναι το μανιτάρι σε σχέση με αυτές τις περιοχές, το δικό μας εδώ. Ανταγωνιστικό με ποια έννοια, της ποιότητας? Δηλαδή το, καλά, σε ποιότητα δεν νομίζω, ναι. Εννοώ σε σχέση ας πούμε και με τα, γιατί χρησιμοποιείται και είδη συσκευασίας και μεταφορά. Η μεταφορά λοιπόν είναι λιγότερο, είναι το ίδιο. Άλλο να έρθει το μανιτάρι από Θεσσαλονίκη και άλλο να φύγει από εδώ, από το μακρύ γυαλό ας πούμε. Έτσι. Εντάξει, προφανώς έχει λιγότερο κόστος, αλλά και στη μεταφορά. Ναι, ο επιβαρύνει. Προφανώς έχετε, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα παραπάνω. Το κόστος και μεταφοράς και για μας έχει γίνει. Αυτό πήγα να σας πω, ότι είναι δυσβάχτατο το κόστος μεταφοράς. Όλα έχουν γίνει σε τέτοια τρέλα. Αλλά αυτό της ΔΕΗ μας αποτελειώνει. Και οι βενζίνες, τα πετρέλαια και η ΔΕΗ μας αποτελειώνει. Το ενεργειακό. Γιατί όλες οι εταιρείες προφανώς λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάπου εκεί είναι. Μας έχει αποτελειώσει. Η προσπάθεια δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε αν είναι βιώσιμη μια τέτοια επιχείρηση, θα τη δούμε όπως το άμεσο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι αυτή τη στιγμή, η αντοχή μου δύσκολα θα ξεπεράσει τον Ιανουάριο. Ό,τι οικονομίες, ό,τι καβάδες που λέμε, πήγανε, έχουν εξαφανιστεί και χρωστάω κιόλας. Και χρωστάω κιόλας. Δηλαδή αυτός που μου στέλνει την πρώτη ύλη μου είπε ότι δεν μου δίνει άλλο περιθώριο. Και το μεταξύ δεν βλέπω ότι θα διορθωθεί κάτι για να... Ωρα παιδί, εντάξει, να σε πάω λίγο πιο πίσω, κάτι θα γίνει και λοιπόν, δεν βλέπω, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Αυτά που δίνουν είναι ψιλουσάχερα. Όταν μου ανεβάσει 1000% απάνω την τιμή και μετά μου λες σου αφαιρώ και το 90% να μου αφαιρέσεις, παραμένει ένα μεγάλο δυσβάστακτο κόστος. Δεν ανέβηκε 10%, δεν ανέβηκε 15%, μιλάμε για φοβερές τιμές. Όταν μιλάμε για 1100% αύξηση στους λογαριασμούς αυτής της ενέργειας, δεν το συζητάμε, και όταν στην τιμή της κιλοβατόρας. Στην τιμή της κιλοβατόρας. Ο προηγούμενος μήνας ήταν 1100%, αυτός ήταν 700%. Έπεσε λίγο. Ναι. Αλλά και πάλι αυτό δεν λέει τίποτα. Προφανέστατα, το 700% δεν είναι. Δεν μπορεί να. Έτσι. Και σε διάρκεια χρόνου έρχεται το η ζημιά. Τώρα, οπότε βλέπετε να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη νέα χρονιά, να μην μπορεί όχι, να κρατηθεί. Εάν δεν αλλάξει, δραματικά αν δεν αλλάξει η κατάσταση, εγώ με μαθηματική ακρίβεια, χωρίς. Δεν λέω κάτι που είναι ψέματα, αυτά υπάρχουν σε νούμερα, σε χαρτιά κλπ. Πάω για κλείσιμο. Ήδη σας λέω, έδιωξα τον εργάτη. Παρόλο που ήμουν υποχρεωμένος να έχω εργάτη. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορώ να το πληρώσω, απλά. Είχατε μπει σε νόμο, καταλαβαίνω, επιδοτούμενο πρόγραμμα. Είχα μπει σε πρόγραμμα, επιδοτήθηκα, εντάξει, επιδοτήθηκα ένα μέρος από αυτά που έκανα. Ήταν πολύ μικρή η επιδότηση, εν συγκρίση με αυτά που έκανα, γιατί στην πορεία προκύψανε παραπάνω
σωστά. Βελτιώσεις οι οποίες δεν υπήρχαν στη μελέτη, mm-hmm. Η ψήξη ας πούμε, και πολλά άλλα, τα οποία εμένα, εγώ πιλωτήθηκα για 180.000 και πήρα κάπου 38-39.000. Μάλιστα. Το κόστος μου έχει φτάσει το μισό εκατομμύριο. Μάλιστα. Μεγάλη. Και είναι και ζημιά τώρα ο κύκλος εργασιών γύρω από μια τέτοια επιχείρηση, πέραν από εσάς. Νομίζω ότι προφανέστατα όταν εσείς, απεύχομαι αυτό που συζητούμε τώρα βέβαια, αναστείλετε για μια στιγμή τις όποιες δραστηριότητες σας, πλήττεται και ένας κύκλος γύρω από εσάς, ο οποίος συνεργάζεται με εσάς. Προφανώς. Είναι ήδη την πλήρωσε ο εργάτης που δεν μου στέλνει τίποτα. Τον έχω 12 χρόνια, 13 χρόνια. Δεν τον έδιωξε γιατί ήθελα να το διώξω ούτε. Εξάντησα όλα τα περιθώρια. Εξάντησα όλα τα περιθώρια. Δεν είχα άλλα περιθώρια. Προκειμένου να του χρωστάω δουλευμένα, του είπα να φύγει. Ένα. Μεταφορική. Κάνω ένα στη μεταφορική, ένα τζίρο. Μεταφορική εράτα κλασ. Δεν είναι το ξένο σκόπο. Ο κύκλος εργασιών είναι εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Περίπου 25 με 30.000. Αυτά φεύγουν. Φεύγουν από την αγορά. Προφανώς. Όταν ή άλλα 70-80 χιλιάρικα από αυτό που μου δίνει την προκύη. Άλλα 10 χιλιάρικα περίπου κούτες που βάζω μέσα και τις κάρτες που βάζω και τα μανιτάρια. Άλλα 15-20 χιλιάρικα τα οποία είναι στα κλουβάκια που παίρνω από τα μηνιακά πλαστικά από το Ηράκλειο. Όλα αυτά φεύγουν σιγά σιγά. Δεν υπάρχει περίπτωση να... Σας είπα τα χοντρά γιατί προφανώς έχει άλλο. Τα πετρέλαια. Έτσι. Ζαλίζουν τα νούμερα, όλα αυτά ζαλίζουν και το μοναδικό που δεν ζαλίζει ήταν η επιδότηση στην επιχείρηση όταν και εφόσον τέθηκε θέμα της επιδότησης αρχικής. Προφανέστατα έχετε εγκαταληφθεί, πιστεύετε, από όλο το σύστημα αυτό λειτουργίας και βοήθειας η οποία θα έπρεπε να υπάρχει για τις επιχειρήσεις επί της ουσίας στο ενεργειακό κόστος. Πέρυσι με τον κορονοϊό μας έκανε κάποια καλή κίνηση, επιστρεφτεία προκαταβολή, η οποία, εντάξει, μην φανταστείτε ότι πήρα εγώ πολλά πράγματα, περίπου 11.000 πήρα σε τρεις φορές που πήρα, τα οποία βέβαια τα επέστρεψα μόλις η κατάσταση πήγε καλύτερα και τα έχω επιστρέψει, δεν χρωστάω σε αυτά. Είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και λοιπά και λοιπά, στις εφορίες και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή η κίνηση όμως που έγινε τώρα με τη ΔΕΗ δεν φτάνει. Αυτό που μας καλύβει σαν αγρότες και λέει 90%, ναι, το 90% πιανού ποσού. Αυτό που μου χίλιες φορές μου το ανεβάζεις απάνω ή 700 φορές μου το ανεβάζεις απάνω. Ναι. Ναι, και το 10% αυτό είδαμε τι ακριβώς σημαίνει τα ποσοστά αύξησης επίσης. Αυτομάτως ανεβαίνει το ΦΠΑ, αυτομάτως ανεβαίνει αυτά που μεταφορά ρεύματα και λοιπά και λοιπά που σε χρεώνει. Δεν είναι μόνο η κιλοβατόρα. Έτσι, ο λογαριασμός σου φουσκώνει. Το τελικό ποσό πληρωμής με ενδιαφέρει εμένα ότι είναι από 2 έως 4 φορές απάνω. Τουλάχιστον. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα πώς και τι δεν με απασχολεί. Πραγματικά δεν με απασχολεί. Τώρα, αν μου χαρίσεις 70, 80, 90 ή μου χαρίσεις τι, από τα λεφτά που μου χρεώνεις παραπάνω, αυτό δεν είναι χάρισμα. Αυτό είναι κλεψά. Ναι, απλά μειώνω το κλεψίμο. Είναι απατεωνιά 100%. Ναι. Εγώ τους χαρακτηρίζω απατεώνες. Από αυτούς που αποφασίζουν και φτάνουν μέχρι αυτή τη τιμή. Για ποιο λόγο την ανεβάσαν την κιλοβατόρα, τι φταίει. Μπορεί να με εξηγήσει κανείς το λόγο που ανέβηκε η κιλοβατόρα. Βρήκαμε αφορμή τον πόλεμο και τι κοστίζει παραπάνω δηλαδή ξαφνικά. Πρώτα απ' όλα η κιλοβατόρα άρχισε να αυξάνεται πριν από τον πόλεμο. Είναι το φοβερό αυτό και ξαφνικά το αίτιο ήρθε μετά από 6-7 μήνες να μας πούνε ότι αυτό ήταν το αίτιο. Ναι, επικαλούνται αυτό για την εύκολη λύση. Βέβαια. Η κατάσταση πάντως δεν παλεύεται και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλος ο κόσμος που χρησιμοποιεί ρεύμα, ψυγεία και λοιπά, φούρνοι, όλοι αυτοί έχουν τρελαθεί, δεν είμαι μόνο εγώ. Ναι, βλέπουμε τι συμβαίνει και στην εστίαση κλπ. Αλλά το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μειώνοντας την επιχειρηματικότητα εδώ στην Κρήτη, γιατί και αυτό εντάσσεται στην επιχειρηματικότητα εδώ στην Κρήτη, και όταν από την άλλη πλευρά σου λέει ότι την επιδοτώ ή τη θέλω την επιχειρηματικότητα, έρχονται σε αντίφαση αυτά μεταξύ τους και το σίγουρο είναι ότι δεν δίνεται και εξήγηση και βοήθεια όταν πρέπει. Η βοήθεια συνήθως έρχεται μετά. Μετά την να την κάνει κάποιος, θα μου πείτε.
εγώ αυτή τη στιγμή περιμένω τώρα, πάλεψα ένα 15 μήνες, 16 πόσο είναι, πάλεψα με την έννοια ότι θα αλλάξει η κατάσταση, μήπως αλλάξει η κατάσταση, η κατάσταση δεν αλλάζει. Επομένως από τη στιγμή που δεν αλλάζει, δεν έχω άλλες αντοχές, επομένως κλείνω. Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Έχετε προσφύγει στο επιμελητήριο σε αυτά, μήπως... Όχι, αυτή είναι μια κατάσταση που φανταστείτε ότι παίρνω στη ΡΑΕ, στη ΔΕΗ, στο Υπουργείο και δεν ξέρουν καλά ούτε πώς βγαίνει αυτή, πώς έβγαινε η ρήτρα να προσαρμογής προηγούμενους μήνες ή πώς βγαίνει τώρα η τιμή. Δεν ξέρουν. Κυριολεκτικά δεν ξέρουν, άμα μπορείσουν. Είναι πρακτικό τελείως το θέμα. Ναι, είναι ένα χρηματιστήριο που το ανεβάζουν αυτοί όπως θέλουν, όποτε θέλουν. Με όποια τιμή θέλουν και εσύ απλά πρέπει να πληρώσει. Χωρίς εξήγηση. Χωρίς εξήγηση. Δηλαδή πώς επιδοτείται, ας πούμε, και τη μια φορά μου λέει στα 16.000, εγώ σε επιδοτώ τα 11 και πλήρωσε τα 5. Και μετά πάλι στα 11.000 σε επιδοτώ εγώ τα 7, αλλά εσύ θα πληρώσει 4. Δηλαδή, πώς στην μια περίπτωση επιδοτείς τόσο και στην άλλη λιγότερο, μόνο και μόνο για να πληρώνω κάθε φορά από 4 μέχρι 5.000 κάθε μήνα. Αυτή η περίοδος είναι προφανές. Αυτή την εποχή το συνολικό ρεύμα το οποίο πληρώνατε είναι περίπου 1000 ευρώ, μας είπατε. Περίπου 1000 ευρώ. Έχω τους λογαριασμούς ανά πάσα στιγμή και δεν μπορώ να τους δείξω. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Και τώρα κινείται. Ο λογαριασμός αυτός που θα ήταν περίπου θα ήταν 1100, 1200 και 1000. Εκεί πάει. Ανάλογα με τις κιλοβατόρες αυτής της εποχής. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι, το κατά καλό καιρό. Τον άκουσα, ξέρω εγώ, φέτος ήταν και κάπως ήπιο το καλοκαίρι. Εγώ ποτέ δεν πλήρωσα πάνω, τέλος πάντων, δεν πλήρωνα πάνω από 2%. Κάτι δεν πλήρωσα κάτω από 5. Ναι, η διαφορά είναι. Και το 4.865 είναι. Ναι, τώρα προς Θεού. Έτσι. Μάλιστα. Τι να κάνω, δηλαδή. Ναι, εντάξει, από, τώρα, από τριπλασιασμό σε πενταπλασιασμό εδώ καταλαβαίνουμε και τα νούμερα τα οποία έρχονται και συσσωρεύονται, όχι είναι απλά απαγορευτικά. Δεν έχει λογική αυτή η δηλαδή, με ποια λογική, α πούμε, ο ένας μήνας η τιμή είναι στο 1100% και ο αμέσως επόμενος μήνας είναι στο 700%. Με ποια λογική, τι άλλαξε. Σταμάτησε ο πόλεμος, αφού υποκαλούνται τον πόλεμο, τι σταμάτησε, τι άλλαξε. Ναι. Και ξαφνικά κατεβάζουν 400% κάτω την τιμή της κιλοβατόρας. Υπάρχει... Δεν χρειαζόταν ο προηγούμενος μήνας λοιπόν να ήταν τόσο, ή ο παραπροηγούμενος, δηλαδή και μια ανεξήγητη κατάσταση. Μια ανεξήγητη κατάσταση, για μένα τουλάχιστον. Με αυτά που μπορώ να βλέπω και με αυτά που μπορώ να ακούσω και να διαβάσω. Δεν υπάρχει εξήγηση. Οπότε αυτή τη στιγμή περιμένατε επί της ουσίας την νέα χρονιά να προβείτε σε αυτό το οποίο δυστυχώς σας οδηγεί η κατάσταση. Εύχομαι να μην γίνει αυτό και κάτι να γίνει. Εγώ έχω παραγγείλει για τους 28 του μήνα, για να έχουμε συνδυασμένα μανιτάρια, έχω παραγγείλει τον τελευταίο θάλαμο. Όποτε τελειώσει αυτό ο θάλαμος, εάν δεν έχει αλήξει η κατάσταση, δεν μπορώ, έτσι αλλιώς δεν μου δίνει ο προμηθευτής μου. Ναι. Δεν μου δίνει. Δεν θα μου δώσει άλλο. Για πρώτη φορά στα 13 χρόνια. Προφανώς. Εγώ που δεν χρωστάω τίποτα. Και αυτή τη στιγμή ληξιπρόθεσμα δεν χρωστάω πουθενά εκτός από τους τελευταίους 2-3 μήνες σε μεταφορική που χρωστάω και στην αγορά της πρώτης ύλης, συγκεκριμένης πρώτης ύλης. Δεν άφηνα ποτέ χρέη. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που αφήνω χρέη και να διονύζονται ή να παρακαλάω σε ρυθμίσεις κλπ. Πληρώνω πάντα τις υποχρεώσεις μου στην ώρα μου και προφανώς και στους προμηθευτές μου. Αυτή τη στιγμή αδυνατό να πληρώσω. Γιατί ό,τι είχα και δεν είχα μου τα φάγανε. Μου τα φάγε το ενεργειακό. Τελεία και παύλα. Δεν έχω κάτι άλλο. Μου φαίνεται ότι είναι... Δεν έχω άλλη επιλογή. Ναι. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι τηρούν το ακριβές να είναι αυτοί οι οποίοι... Ας έρθει ένας από τράπεζα, από εφορία, από όπου θέλει, να πει ότι χρωστάει αυτή η επιχείρηση ένα ευρώ ληξιπρόθεσμο. Όλο αυτό το διάστημα, με όλες τις δυσκολίες, με κορονοϊούς, με οικονομικές κρίσεις κλπ.
δεν είναι ότι εγώ λέω κάποια ψέματα, γιατί συνήθως οι νοικοκύριδες την πληρώνουν, αφήστε το. Προφανώς την πληρώνουμε εμείς. Έτσι, εγώ με το που άνοιξε πλατφόρμα πληρωμής για την επιστρεπτέα προκαταβολή την έχω εξοφλήσει. Την είχα εξοφλήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί πρέπει εγώ να κλείσω. Σωστά. Ναι, προάγεται μάλλον η άλλου τύπου επιχειρηματικότητα και όχι αυτή η πραγματική η οποία πρέπει να υπάρχει. Κύριε Μουντάκη, πού μπορούμε να βρούμε τα μανιτάρια σας, έτσι μπας και... Στην Ιεράπετρα παίρνουν, υπάρχουν 4-5 σημεία, μπορείτε να τα πάρετε. Να μας τα πείτε μήπως και βοηθήσουμε λίγο, δεν μας πειράζει και εμάς, εντάξει, καλή καρδιά. Θα σας πω με τη σειρά που πάω, Μπαλοντιάρη, Σύνκα, Ζαμπετάκης, Σύνκα, αυτά τα 4 σημεία, δεν με ξέχασα κανένα. Όχι, αυτοί οι 4 είναι πελάτες με τα αρχικία. Μάλιστα. Σε αυτά τα σημεία λοιπόν μπορείτε να βρείτε να βρούνε τα μανιτάρια του ανθρώπου, έτσι μπας και κάνουμε λίγο υπερκατανάλωση όσοι μπορούμε. Δεν αλλάζει τίποτα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Συγγνώμη για την πράξη. Όχι προς Θεού, αλλά και έχοντας εικόνα του χώρου το οποίο πραγματικά δραστηριοποιείται ο κύριος Ραμουντάκης, είναι ένας χώρος υπόδειγμα πραγματικότητας στη δυνατότητα που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν την κρίση την οικονομική. Ο άνθρωπος διατήρησε όλο αυτό και ξαφνικά τώρα για λόγους παιχνιδιών κάποιων και κερδοσκοπίας κοιτάνε να εξαντλήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, δεν χρωστάω σε κανένα φορέα του δημοσίου ούτε ένα ευρώ και εγώ καλούμαι να ζήσω. Ούτε σε τράπεζες δεν χρωστώ κανένα εξυπόθεσμο. Δεν ξέρω τώρα, από τώρα και μετά αν θα αρχίσω να χρωστάω στην τράπεζα, αλλά μέχρι τώρα δεν χρωστώ. Φανταστείτε ότι στην κρίση μέσα, πριν από 6 χρόνια, εγώ πήρα δάνειο για να κάνω την εγκατάσταση της ψύξης. Το οποίο το έχω ξοφλήσει, αλλά τέλος πάντων πήρα δάνειο μέσα στην κρίση. Εγώ πήρα δάνειο. Γιατί είμαι εντάξει υποχρεώσιμο. Και πάντα προσπαθώ και είμαι εντάξει υποχρεώσιμο. Γιατί δεν θέλω να μου ζητήσει ποτέ κανείς, ακόμα και η τράπεζα, λεφτά. Μάλιστα. Ότι χρωστάω λεφτά και δώσε μου. Τώρα φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, όχι για τράπεζα, αλλά για τους προμηθευτές μου. Και γνωρίζοντας πόσο χαμηλών τόνων και θέλει να είναι αόρατος σε αυτές τις ενέργειες, θα το αναφέρω απλά χωρίς να πω τίποτα περαιτέρω, ότι ο κ. Ραμουντάκης, το κοινωνικό έργο το οποίο συντελεί πίσω από την κουρτίνα, είναι πολύ μεγάλο και κανένας ποτέ δεν έμαθε το παραμικρό και ούτε θα το συνεχίσω, γιατί ξέρω ότι ο ίδιος ο κύριος Ραμουντάκης δεν το θέλει να το αναφέρουμε αυτό. Συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορούσα να μην το πω, γιατί πραγματικά είναι ένα σύνολο πραγμάτων αποδεικνύουν το τι, με ποιο τρόπο σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για ένα συγκεκριμένο τρόπο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο και με ένα καθαρό τρόπο. Αυτό η επιχειρηματικότητα μάλλον αυτού του είδους δεν ικανοποιεί αυτούς που θέλουν τη διαφορετική επιχειρηματικότητα. Κύριε Μουντάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την... Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά λόγια και για η πραγματικότητα την φιλοξενία. Να είστε καλά. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε αυτή την κραυγή αγωνίας από μια επιχείρηση υγιέστατη, η οποία την κλείνει η ΔΕΗ. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Είναι και ενεργειακό, για να μην πούμε η ΔΕΗ. Ξέρετε, έχουμε μάθει τώρα η ΔΕΗ, άσχετα από το ποιος είναι ο πάροχος. Να είστε καλά. Καλημέρα και εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Να κάτι να γίνει, δεν ξέρω, θαύμα. Να είστε καλά. Καλημέρα.